Είμαστε live! Για ακόμα μια φορά, σήμερα είναι διπλή έκπληξη. Έκανα live και το πρωί και το βράδυ. Από εδώ είναι το Instagram και από εδώ είναι το Facebook. Κάνω live την ίδια στιγμή και στα δύο μέσα. Και Instagram και Facebook live την ίδια στιγμή. Γιατί σήμερα αποφάσισα να έχω μια συνταγή έκπληξη, μια συνταγή βραδινή. Θα φτιάξουμε μια συνταγή που πραγματικά θα αγαπήσετε όλοι και είμαι σίγουρος πως είναι πάρα πολύ εύκολη και περισσότερο ξεκίνησε έτσι η ανάγκη μου να σας δείξω αυτή τη συνταγή. Γιατί έχω στο σπίτι μπανάνες και έχετε και εσείς στο σπίτι μπανάνες, οπότε ήθελα να σας δείξω το πιο νόστιμο κέικ που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κέικ μπανάνας. Δεν υπάρχει το κέικ, είναι φανταστική συνταγή, πανεύκολη συνταγή. Μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι και το μαγικό αυτής της συνταγής είναι ότι όντως μπορούμε να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε μπανάνα έχουμε στο ψυγείο ή από τους δίπλα. Επειδή τώρα μπήκανε οι περισσότεροι στο Facebook, να επαναλάβω ακριβώς τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα κέικ μπανάνας σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο πραγματικά είναι πανεύκολη συνταγή. Τη συγκεκριμένη συνταγή την ανακάλυψα πριν πολλά χρόνια, είναι πολύ signature dish δικό μου. Όταν προσπάθησα μια μέρα να κάνω μια μαρμελάδα μπανάνας, που όχι προσπάθησα, ξεκίνησα να κάνω μια μαρμελάδα μπανάνας. Αλλά κάτι έτυχε και έπρεπε να φύγω από το σπίτι. Οπότε σταμάτησα τη διαδικασία της μαρμελάδας στη μέση. Ξεκίνησα, έβαλα τελικά στο τηγάνι για να κάνω τη μαρμελάδα και έπρεπε να σταματήσω τη μαρμελάδα και να φύγω. Τέλος πάντων, τα άφησα στην άκρη, γυρνάω σπίτι και είχα μείνει με ένα μείγμα μισοβρασμένης μαρμελάδας μπανάνα και είπα γιατί να μην το κάνω κέικ. Και τελικά είναι το πιο νόστιμο κέικ που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι πιο νόστιμο σε κέικ. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, η συνταγή είναι πανεύκολη και είναι μοναδική. Το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι για να πετύχει, πρέπει οπωσδήποτε οι μπανάνες μας να είναι όριμες. Και όταν λέω όριμες, να είναι μαύρες. Οπότε ήθελα να σας δείξω αυτή τη συνταγή, γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει όταν πάει και παίρνει μπανάνες και είναι μαύρες, ότι είναι κακές μπανάνες. Οι μπανάνες όταν είναι πάρα πολύ κίτρινες είναι άγευστες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χρησιμοποιούμε για οτιδήποτε. Όσο περισσότερο μαυρίζει η μπανάνα, τόσο πιο νόστιμη γίνεται, τόσο πιο αρωματική. Η μαύρη μπανάνα είναι 10 φορές πιο νόστιμη από τη λευκή την μπανάνα. Οπότε για αυτή τη συνταγή, άμα οι μπανάνες σας είναι πάρα πολύ καλές, δηλαδή είναι κίτρινες, θα τις αφήσετε να οριμάσουν τουλάχιστον 3-4 μέρες, να μαυρίσουν τελείως και μόλις μαυρίσουν οι μπανάνες θα κάνετε το κέικ. Γιατί το κέικ σας αλλιώς δεν θα βγει γευστικό. Οπότε, η συνταγή με το που τελειώσουμε το βίντεο θα είναι αναλυτικά πάνω στο site, με το που μπείτε στο βίντεο θα τη δείτε. Η συνταγή είναι πανεύκολη και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε τις μπανάνες μας, να τις ψιλοκόψουμε εδώ. Ειλικρινά ήθελα να σας δείξω αυτή τη συνταγή, γιατί είμαι σίγουρος πως μερικοί θα έχετε μπανάνες στο σπίτι και δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε, γιατί όλοι πήρατε μπανάνες. Και ό,τι δεν ξέρετε τι να τις κάνετε, σήμερα θα σας δείξω εγώ τι να τις κάνετε. Είναι ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει σε κέικ. Δεν υπάρχει κάτι πιο νόστιμο. Είναι μια πάρα πολύ κλασική συνταγή και μια συνταγή που πραγματικά θα κρατήσετε για μια ζωή. Λοιπόν, κόβω τις μπανάνες μου εδώ. Άμα έχουν μαυρίσει λίγο, δεν μας πειράζει. Σας ξαναλέω, είναι ένας τρόπος πραγματικά να αξιοποιήσουμε και μπανάνες μαύρες που μας έχουν περισσέψει. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι το food waste δεν είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίζουμε, δεν θέλουμε να πετάμε καθόλου τρόφιμα στα σκουπίδια. Μια μπανάνα που έχει οριμάσει είναι πιο γευστική από την κανονική μπανάνα, απλά το θέμα της είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι λίγο ασχημούλα. Αλλά εμείς στη συνταγή που θα την κάνουμε ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε όμορφες μπανάνες, γιατί δεν συντηρούμε μπανάνες από πάνω, θα βάλουμε μέσα στο κέικ την μπανάνα, οπότε το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τη γεύση από την μπανάνα. Και αυτή τη στιγμή με το που κόβω την μπανάνα, Παναγία μου, μυρίζει μπανάνα όλη μου η κουζίνα, γιατί οι μπανάνες είναι όριμες. Οπότε, η συνταγή αυτή είναι μοναδική. Σε περίπτωση που έχετε μπανάνες στο σπίτι, φτιάξτε την αμέσως σήμερα. Σε περίπτωση που δεν έχετε μπανάνες, να πάτε να πάρετε μπανάνες αύριο ή όταν βγείτε στο σούπερ μάρκετ, μόλις στείλετε μήνυμα στο 13033. Και αυτό. Αυτά θα τα αφήσω να τα ρίξω. Να τα ρίχνω από το μπαλκόνι μου. Όποιος τολμάει να βγαίνει έξω από το σπίτι του, θα του ρίχνουν μπανανόφλουδες για να πέφτει. Δεν ξέρω από πού έχει βγει αυτός ο μύθος με τις φλούδες από την μπανάνα και τον κόσμο που πέφτει, αλλά δεν ξέρω, έχετε δει εσείς ποτέ άνθρωπο να πέφτει από μπανανόφλουδα? Γιατί εμείς δεν έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, έτσι όπως είναι οι 5 μπανάνες, γιατί χρειάζομαι 5 μπανάνες συνταγή, τις κόβω μεγάλα κομμάτια εδώ.
Και αυτό που θέλω είναι να τις δώσω ζωή. Θέλω να τις βγάλω αρώματα και θέλω να τις αφυδατώσω. Γιατί αυτό που ίσως να μην γνωρίζετε περισσότερο είναι ότι την μπανάνα έχει πάρα μα πάρα πολύ υγρασία. Γι' αυτό όταν βάζουμε την μπανάνα ομή σε κάποιες συνταγές, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και καταστροφικό. Γιατί δεν ξέρουμε πόση υγρασία θα βγάλει. Άλλες μπανάνες έχουν περισσότερη υγρασία, άλλες έχουν λιγότερη. Οπότε πάντα πρέπει να προσέχουμε να βγάζουμε την περίσσια υγρασία από τις μπανάνες. Γι' αυτό το λόγο τι έχω κάνει εδώ. Έχω. Εδώ πίσω, να φαίνομαι. Έχω ένα τηγάνι. Φαίνεται το τηγάνι. Yes. Ένα τηγάνι που καίει. Τέρμα είναι. Δεν είναι τέρμα τώρα όμως είναι. Και θα ρίξω μέσα τις μπανάνες μου. Εδώ. Ρίχνω τις μπανάνες μέσα στο τηγάνι. Μαζί με την καστανή ζάχαρη. Σε περίπτωση που δεν έχετε καστανή ζάχαρη, θα ρίξετε λευκή ζάχαρη. Δουλεύει και αυτή κανονικά. Μια χαρά θα κάνει τη δουλειά της και η λευκή, αλλά η καστανή έτσι με την μπανάνα δουλεύει καλύτερα. Και θέλουμε και 100, πόσο, στο λεπτάκι, 125 νομίζω γραμμάρια βούτυρο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, βουτυράκι, ανοίγουμε, 90-100-125, εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε βούτυρο και έχετε σπορέλαιο, δουλεύει κανονικά το σπορέλαιο, μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο στη συνταγή. Οπότε, πάμε εκεί τώρα λίγο, γιατί θέλω να σας δείξω τι κάνουμε. Όπως βλέπετε, το μείγμα μου έχει αρχίσει να καραμελώνει. Γίνεται κάτι φανταστικό. Φτιάξω λίγο την κάμερά μου, εδώ. Και θα ρίξω μέσα και το βούτυρο. Ωραία. Βούτυρο, ζάχαρη και μπανάνες. Έτσι ξεκίνησε η συνταγή μου για τη μαρμελάδα που ήθελα να κάνω. Και η μαρμελάδα έμεινε στη μέση. Αλλά τελικά δεν λένε ότι τα πιο ωραία πράγματα γίνονται τελικά με αποτυχίες. Μία αποτυχία για μία μαρμελάδα μου έδωσε το πιο νόστιμο αρωματικό κέικ που μπορώ να έχω. Τα φώτα δεν με ευνοούν σήμερα γιατί είναι βράδυ. Το πρωί κάνουμε καλύτερα live. Αλλά δεν έχει σημασία. Έρχομαι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και τώρα ανακατεύω βούτυρο, ζάχαρη με μπανάνες και ουσιαστικά το μείγμα μου θα είναι έτοιμο όταν οι μπανάνες λιώσουν τελείως το τηγάνι. Δηλαδή όταν ανακατεύοντας το μείγμα δω ότι οι μπανάνες μου έχουν λιώσει τελείως, σημαίνει πως το μείγμα μου είναι έτοιμο. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία εδώ. Νομίζω πως μπορείτε να την κάνετε όλοι. Δεν ξέρω αν έχετε μπανάνες στο σπίτι, έχετε μπανάνες. Μπράβο. Τις επόμενες μέρες σας ετοιμάζω εκπλήξεις, θα φτιάξουμε μπέργκερς, θα φτιάξουμε πίτσες, αύριο θα φτιάξουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά, ξαναλέω, σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει τι θα γίνει, 10 η ώρα το πρωί, αύριο θα φτιάξουμε μαζί μπακαλιάρο σκορδαλιά, τα υλικά ελπίζω να τα έχετε δει στο site, δεν είναι πολλά, αλευράκι, μπύρα, νερό, θα σας δώσω 2 εκδοχές αύριο, πώς μπορείτε να κάνετε το κουρκούτι με μαγιά και χωρίς μαγιά, για να το φτιάξετε όλοι και κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε που σιγά σιγά η μπανάνα μου άρχισε να λιώνει. Αυτό γίνεται βέβαια γιατί η μπανάνα μου ήταν όρημη. Σε περίπτωση που η μπανάνα μου ήταν πάρα μα πάρα πολύ. Πώς το λένε. Άμα ήτανε, δεν ήταν όρημη, ήταν γενικά άγουρη. Καθώς την έριχνα μέσα στο τηγάνι, δεν θα γινόταν τίποτα, δεν θα έσπαγε με τίποτα. Την έβραζα με τις ώρες, οπότε δεν θα γινόταν τίποτα. Λοιπόν, η όλη διαδικασία θα σας πάρει 5-10 λεπτάκια να μαγειρεύετε εδώ πέρα την μπανάνα σας με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Και όσο ώρα μαγειρεύω εδώ λίγο το μείγμα μου, να δω κάποια μηνύματά σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις. Πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τι λέτε εδώ. Λέτε εδώ στη Γερμανία βλέπουμε πολύ και σε αγαπάμε πολύ. Και εγώ σας αγαπάω και στη Γερμανία και από παντού. Άκη, αυτά που μαγειρεύεις θα τρως όλα. Ναι. Φαντάζεσαι να μην τα τρώγα. Τι θα τα κάνω. Λοιπόν, πρέπει κάτι να φάω κι εγώ. Φοράω το ίδιο outfit με το πρωί, τις ίδιες κάλτσες. Ναι. Εδώ και εδώ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που μαγειρεύετε όλοι. Γενικά έχει γίνει χαμός. Ντόνατς τα έχετε φτιάξει όλοι, pancakes τα έχετε φτιάξει όλοι, ψωμιά. Φτιάξτε τις μπάρες που έφτιαξα προχτές. Γενικά σας ετοιμάζω εκπλήξεις. Και επειδή όντως είναι δύσκολες ημέρες και δεν θέλω να πετάτε τίποτα, ήθελα πραγματικά με ένα έκτακτο βραδινό session να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε με τις μπανάνες που σας έχουν μαυρίσει. Δηλαδή σε καμία περίπτωση μην τις πετάξετε. Κάντε το cake. Και θα φάτε το πιο νόστιμο κέικ που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Δεν υπάρχει κάτι πιο αρωματικό σε κέικ από αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ.
Μια χαρά. Λίγο ακόμα. Ελάχιστο θέλει, δεν θέλει πολύ. Λίγο ακόμα μέχρι να λιώσει τελείως. Και το μείγμα μας πρέπει να κρυώσει. Αυτό που κάνουμε μετά είναι με το που το βγάλουμε στο τηγάνι να το βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει τουλάχιστον 1-2 ώρες. Εγώ για να μην περιμένετε, θα σας δείξω έναν τρόπο για να το κρυώσετε γρήγορα σε περίπτωση που έχετε πάγο στο σπίτι. Αυτό που έχω εδώ πέρα είναι ένα ταψάκι με πάγο. Εδώ θα προσθέσω στο ταψάκι με πάγο κρύο νεράκι. Εδώ θα βάλω άλλο ένα ποτήρι. Τέλεια. Είναι καλό να ανανεώνετε και από το ψυγείο σας το παγάκι. Δεν μένει το καλοκαίρι, γιατί δεν κάνει να μένουν τα ίδια παγάκια μέσα. Λοιπόν, και θα βάλω ένα ταψί ακριβώς από πάνω για να πατάει και να είναι παγωμένο. Κοιτάξτε. Εδώ. Πάγος με νερό, ταψάκι από πάνω. Εδώ. Το μείγμα μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Το μείγμα μου έχει μείνει με μηδενική υγρασία. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα το ρίξω εδώ. Πάνω στο παγωμένο ταψί. Για να κρυώσει γρήγορα. Γιατί θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το κέικ όντως, αλλά μηνούτ, σε χρόνο μηδέν. Μια κουτάλα, μια κουτάλα, μια κουτάλα. Αυτή η κουτάλα μου κάνει. Απλώνω το μείγμα μου, εδώ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι παγωμένο το ταψάκι από κάτω, βλέπετε αχνίζει, θα κρυώσει κατευθείαν. Θέλουμε να είναι κρύο, γιατί θα βάλουμε σοκολάτα μέσα. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε σοκολάτα, και να μην κρυώσει πάρα πολύ, δεν πειράζει, μπορείτε να συνεχίσετε τη συνταγή σας. Αλλά η μπανάνα μαζί με τη σοκολάτα, ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι κάνει έναν συνδυασμό μαγικό. Οπότε, έχουμε την παρμελάδα μπανάνα εδώ πέρα. Μην τη φάτε όλοι, τη χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το κέικ μας. Οπότε, την αφήνω στην άκρη, εδώ, να κρυώνει. Θα κρυώσει με το πάγο το πολύ σε 5 λεπτά και θα είναι έτοιμη. Εφόσον έχουμε κάνει σωστή δουλειά. Και πάμε να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη μας συνταγή. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα προσθέσω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Σε περίπτωση που δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα ρίξετε αλεύρι κανονικό συν μία γεμάτη κουταλιά του γλυκού baking powder. Πάει αυτό. Θα κλείσω το μάτι. Τέλεια. Θα ρίξω μία βανιλίνη ή αλλιώς βανίλια σιρόπι. Εδώ μέσα. Έφυγε και αυτό. Τι είχα εδώ. Κάτι είχα. Α, τη ζάχαρη είχα. Εντάξει. Λοιπόν, αλατάκι, οπωσδήποτε αλάτι. Και θέλουμε ξηρούς καρπούς και σοκολάτα. Έχω δώσει ότι βάζετε 300 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος μέσα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σοκολάτα θέλετε. Μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου σοκολάτα. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερη σοκολάτα. Maximum 300. Minimum 50%. Αλλά μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου. Λοιπόν, εγώ έχω μαύρη κουβερτούρα εδώ. Θέλω 300 γραμμάρια. Οπότε κόβω εδώ και εδώ. Και υπενθυμίζω, εδώ μέσα έχω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το αλάτι, μία κουταλιά του γλυκού σόδα, δεν την έβαλα, εδώ, τέλεια, και θα προσθέσω προαιρετικά ξηρούς καρπούς, συνταγή γράφω καρύδια, μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό έχετε στο σπίτι, και σοκολάτα. Αυτά τα δύο υλικά είναι προαιρετικά. Σίγουρα όλα τα υπόλοιπα τα έχετε σπίτι. Και σε περίπτωση που δεν έχετε βούτυρο, μπορείτε να βάλετε σπορέλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, το πόσο μεγάλα θέλετε να είναι τα κομμάτια της σοκολάτας μέσα στη συνταγή σας, εξαρτάται καθαρά από εσάς. Εγώ θα τα χοντροκόψω. Θέλω να είναι μεγάλα τα κομμάτια της σοκολάτας εδώ. Παναγία μου. Λοιπόν, αύριο θέλω να δω να έχετε κάνει όλοι το κέικ μπανάνας. Δηλαδή, πραγματικά. Και αυτοί που δεν έχετε 5 μπανάνες στο σπίτι, ρωτήστε τους διπλανούς σας, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος θα έχει μία μπανάνα, δύο μπανάνες. Γενικά όλοι θα έχουν μπανάνες και επειδή τις έχετε πάρει από την πρώτη μέρα που έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, είμαι σίγουρος πως όλες οι μπανάνες θα είναι μαύρες. Οπότε αξιοποιήστε τες, ρωτήστε να φτιάξετε κάτι νόστιμο σήμερα και με το που ψιλοκόψουμε τη σοκολάτα εδώ, τη ρίχνουμε μέσα στα αλεύρι. Εδώ. Θα ψιλοκόψω και τους ξηρούς καρπούς μου. Εγώ θα βάλω κάσιους. Αυτά είχα. Και τα κάσιους κάνουν και τα καρύδια κάνουν και όλα κάνουν. Εδώ.
Ό,τι ξηρόκαρπο θέλετε μπορείτε να βάλετε, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου, ξαναλέω. Και οπότε τι έχω κάνει εδώ. Έχω το μείγμα με τα στερεά μου, αλεύρι που σκόνει μόνο του, σόδα, αλάτι, μία βανίλια, σοκολάτα και τα κάσιους. Ξαναλέω, σοκολάτα κάσιους είναι προαιρετικά και μπορείτε να αντικαταστήσετε με ό,τι άλλο θέλετε. Με σοκολάτα γάλακτος, με λευκή, με πραλίνα, με καρύδια, με ό,τι μα ό,τι σας αρέσει. Και τώρα ήρθε η ώρα, κρύωσε, κρύωσε. Και ήρθε η ώρα, μία πιτσέτα. Να ρίξω τα στερεά μου μέσα στα γράμμα. Απλά χρειάζομαι άλλο ένα μπολ. Εδώ. Γιατί τι πρέπει να κάνω. Κοιτάξτε εδώ. Η μαρμελάδα έχει παγώσει. Παγώσει κατευθείαν. Γιατί το ψάκι ήταν παγωμένο. Εδώ. Μαρμελάδα μπανάνας δεν υπάρχει. Αυτή τη συνταγή, άμα συνεχίσουμε να την πράσουμε λίγο ακόμα την μπανάνα και ρίξουμε μέσα σοκολάτα και την αφήσουμε στο ψυγείο, κάνουμε ένα άλυμα, μία μαρμελάδα, μπανάνα, σοκολάτα. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, όλο εδώ. Τέλειο. Και αυτό που θέλω να κάνω εδώ μέσα είναι να σπάσω τα δύο αυγουλάκια μου. Δύο αυγά. Ένα. Δύο. Το πάει εδώ, το πάει εδώ. Και θα ανακατέψω τα αυγά μαζί με τη μαρμελάδα μπανάνα. Που στη μαρμελάδα μπανάνα έχουμε βάλει την καστανή ζάχαρη 150 γραμμάρια, 125 γραμμάρια βούτυρο ή τα αντίθετο, δεν θυμάμαι ακριβώς, τα δείτε τη συνταγή μετά. Τα έχω ζυγίσει, είδα τη συνταγή πριν καθώς τα μετρούσα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Και ρίχνω όλο αυτό το μείγμα εδώ μέσα. Πρέπει οπωσδήποτε το μείγμα μπανάνας, βούτυρο και ζάχαρη να κρυώσει 100%. Γιατί σε περίπτωση που δεν κρυώσει, με το που ρίξουμε μέσα στη σοκολάτα, η σοκολάτα θα λιώσει και θα αλλάξει η σύσταση από το κέικ. Μας κρύει κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, ξαναφέρω αυτό εδώ, αυτό το θέλω, και ανακατεύω όλα μου τα υλικά. Δεν ανακατεύω πολύ ώρα, όπως βλέπετε δεν χρειάζεται μίξερ. Ίσα-ίσα να ανακατευτούν, να μην βλέπω αλευράκι, εδώ με μία κουτάλα. Τέλεια. Και εδώ. Και εδώ. Είναι το πιο νόστιμο κέικ που υπάρχει και είναι και το best seller στο Kitchen Lab, στο μαγαζί που έχω. Είναι το νούμερο ένα κέικ. Χρόνια τώρα. Η συνταγή δεν έχει αλλάξει. Ακόμα και τα παιδιά που κάνουν τη συνταγή στο μαγαζί, τους λέω μαγειρέψτε τις μπανάνες. Πάρτε όριμες μπανάνες. Παίρνουμε μπανάνες και τις αφήνουμε να οριμάσουν. Φανταστικό. Γιατί όντως αυτό το κέικ δεν υπάρχει. Είχα μια φορμίτσα εδώ. Θα ρίξω ελάχιστο βουτυράκι στη φόρμα. Καλά, άμα είναι αντικολλητική, η φόρμα δεν χρειάζεται να βούτυρο αλευρώσετε. Αλλά για σιγουριά, βάλετε λίγο βούτυρο. Εμένα είναι αντικολλητική, γι' αυτό θα βάλω μόνο βούτυρο. Εσάς, άμα δεν είναι, θα βάλετε και αλεύρι και βούτυρο. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Ρίχνουμε το μείγμα. Η φόρμα μου είναι 10 επί 25 επί 35. Δεν ξέρω, επί 35 πρέπει να είναι. Λοιπόν, γράφω αναλυτικά τη συνταγή μετά. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Τώρα, ελάχιστη καστανή ζάχαρη από πάνω, ελάχιστη. Ξανασυνδέθηκε, εντάξει. Λοιπόν, ελάχιστη καστανή ζάχαρη από πάνω για να καραμελώσει. 180 βαθμούς, 45 λεπτά στο φούρνο, στον αέρα. Δεν υπάρχει. Απλή λίγο τα χέρια μου. Πάει αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό έρχεται εδώ. Εδώ είναι ο πάγος μου. Αυτό το κόλπο με τον πάγο ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Γενικά σας βοηθάει πάρα πολύ για να κρυώνετε γενικά οτιδήποτε θέλετε. Ακόμα και το φαγητό σου μπορείτε να κρυώνετε γρήγορα έτσι. Να το ρίχνετε μέσα να το κρυώνετε για να το βάλετε στο ψυγείο και να μην οξυδώνετε, να μην χαλάει. Και
Το κέικ μπανάνα σας, μετά από 45 λεπτά, θα είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε εδώ. Σοκολάτα, μπανάνα, ο καλύτερος συνδυασμός που υπάρχει σε κέικ είναι εδώ. Βλέπετε. Είναι το πιο φανταστικό κέικ που υπάρχει, ξέρω ότι θα το φτιάξετε όλοι, ξέρω ότι θα με δικαιώσετε, μόνο άμα οι μπανάνες σας είναι όριμες. Καλή μας όρεξη. Δεν σας ζαλίσω. Ήταν έξτρα συνταγή αυτή. Ραντεβού στις 10 το πρωί. Μυρίζει η μπανάνα όλος ο τόπος. 10 η ώρα το πρωί θα κάνουμε μαζί μπακαλιάρο, κουρκούτι και σκορδαγιά. Πολύ εύκολη συνταγή. Σε 10-20 λεπτά θα έχουμε τελειώσει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωριέστε. Ψάξτε στο ίντερνετ κλασική συνταγή μπακαλιάρο σκορδαγιά. Άκη Πετρεζίκης. Θα σας βγάλει πρώτη. Αυτή θα κάνουμε. Θα σας δείξω και τις δύο εναλλακτικές και με μαγιά και χωρίς μαγιά. Οπότε, ό,τι και να έχετε μέσα στο σπίτι σας, αύριο θα κάνουμε μαζί μπακαλιάρο. Ελπίζω να τον έχετε εξαλμυρίνει, γιατί έχω tip πώς μπορείτε να εξαλμυρίνετε τον μπακαλιάρο σας. Δείτε γι' αυτό. Και ραντεβού αύριο το πρωί. Φιλάκια πολλά. Α, να απαντήσω κάτι τέτοιο, γιατί δεν απάντησα. Το φίλο δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Άκη, θα βρω τη συνταγή σου. Ναι, θα ανεβεί στο Facebook κανονικά. Και αν πατήσεις cake bananas στο ίντερνετ, πάλι θα σου βγάλει τη συνταγή μας πρώτη. Τι άλλο. Αυτά. Σοκολάτα από πάνω, μπορείς να βάλεις ό,τι θες από πάνω, αλλά αυτό το cake όταν το δοκιμάσεις μόνο το θα καταλάβεις που δεν χρειάζεται τίποτα. Τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είναι καταπληκτικό. Αυτά. Τι άλλο. Με τον πόνο μας παίζει ράκι. Όχι ρε φίλε, δεν παίζω με τον πόνο σου. Απλά ξέρεις τι ήθελα. Δεν ήθελα αυτές τις μπανάνες που μοιάζουν κάπως έτσι να τις πετάτε στα σκουπίδια. Ένα φαγητό. Αυτές οι μπανάνες είναι πολύ πιο νόστιμες από τις κανονικές μπανάνες, οπότε ήθελα να σας δείξω μια συνταγή για να μπορέσετε να κάνετε σήμερα και όντως να κρατήσετε το κέικ. Σε περίπτωση που δεν το φάτε, κόψτε το στη μέση, στο μισό, βάλετε το κατάψυξη και όποτε θέλετε το βγάζετε από κατάψυξη. Τι άλλο, αυτά, φιλάκια πολλά, τα λέμε το πρωί. Γεια σας. Τερματισμός, κοινοποίηση. Εδώ πέρα. Τέλος.